Φίλε και φίλοι, γεια σα. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα και με ρωτάτε γιατί δεν βγαίνω να απαντήσω σε όλα αυτά που μου προσάπτουν αυτέ τι μέρε. Εδώ δεν βγήκα να πανηγυρίσω για την σαρωτική νίκη μου εναντίον τη κυρία Ακρίτα στη δικαστική διαμάχη που είχα μεταξύ μα, κατά την οποία με μια απόφαση οδοστρωτήρα τη ελληνική δικαιοσύνη, καταδικάστηκε για όλου αυτού του ψευδεί, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, υβριστικού χαρακτηρισμού εναντίον μου. Και παρά την καταδικαστική απόφαση, συνεχίζει να εξαπολύει του ίδιου χαρακτηρισμού. Χαρακτηρισμού που εξαπολύουν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά που ξεκινάω κάτι καινούριο, με τα ίδια κίνητρα, τα ίδια συμφέροντα και έναν και μοναδικό στόχο. Να σταματήσει να υπάρχει ω εφελή. Γιατί? Γιατί κάνει τον κόσμο να γελάει οι άνθρωποι δεν θέλουν να βλέπουν τον κόσμο να γελάει. Και ο Σεφερλής το κάνει χρόνια αυτό και με μεγάλη επιτυχία, όπω έχει αποδειχτεί. Πάντα όμω βρίσκουν όλου εσά αντιμέτωπου, γιατί με την αγάπη σα δημιουργείται μια σπίδα προστασία γύρω μου και δεν μπορεί να με αγγίξει κανεί. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, τον κόσμο να γελάει και μιλάω για κόσμο όλων των ηλικιών. Και ίσως είμαι ο μόνος Έλληνας κομικός που έχει κοντά του τα μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά, δεν τα ξεγελά, έχουν ένστικτο. Καταλαβαίνουν τι του αρέσει και το βλέπουν όχι επειδή κάποιο του το επιβάλλει, αλλά γιατί με αυτό περνάνε καλά. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την αγάπη σα όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξή σα στο θέατρο και την τηλεόραση και να σα υποσχεθώ ότι θα είμαι πάντα δίπλα στι ευπαθεί ομάδε που, όπω ξέρετε ή δεν ξέρετε, είμαι όλα αυτά τα χρόνια με έργα και όχι με λόγια, δίνοντα όλη μου την ψυχή. Και κάτι τελευταίο. Την Κυριακή στι 10 το βράδυ έχει στρανδένα Super Mami, στο Sky Survivor, στο Mega τη γη τη Ελιά και αργότερα X Factor, στο Star Ελληνική Ταινία, στον Α Ξένη Ταινία και στα άλλα κανάλια ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί ο καθένα να δει. Προτείνω λοιπόν να δείτε αυτό που θέλετε, γιατί κάποιοι τελικά βλέπουν αυτό που δεν θέλουν. Ή μήπω θέλουν, αλλά δεν τολμούν να το παραδεχτούν. Ε?